Καλησπέρα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ΠΑΦΟ. Τους εύχομαι ότι καλύτερο και να πετύχουν τους στόχους τους. Εντάξει, εμείς τη δεδομένη στιγμή που είμαστε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζουμε σε δύο ταμπλό. Η προσοχή μας είναι στο πρωτάθλημα. Αφήσαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές εκτός. Κάποιοι έπαιξαν όσο έπρεπε να παίξουν. Κάναμε την προσπάθεια μας, όμως εντάξει, φάνηκε ότι η ποιότητα του αντιπάλου τη δεδομένη στιγμή μας κέρδισε. Συγχαρητήρια και βλέπουμε εμείς μόνο το πρωτάθλημα και τη συνέχεια. Τώρα έχετε ένα παιχνίδι μετά από ΕΛ, μετά ακολουθεί αυτό με την Καρνιώτισσα. Η Δόξα δείχνει να βρίσκει λύσεις στα τελευταία παιχνίδια επιθετικά. Αλλά έχετε, δεν ξέρω αν ήταν και πρόβλημα, αν είχε πρόβλημα ω αντίκειο, ασάντε και βγήκαν αλλαγή στο ημιχρόν και πώς θα αντιμετωπίσετε τα επόμενα παιχνίδια. Όχι, δεν είχαν πρόβλημα. Θέλαμε να τους προστατεύσουμε, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι πολύ μεγάλο. Θέλουμε όλους τους ποδοσφαιριστές να είναι υγιείς. Ήδη είχαμε τρεις ποδοσφαιριστές εκτός, Κέρλαν, Ντούσκο, Ήλιτς. Και ο Μπένι που είναι άρρωστος, άρα έπρεπε να προστατεύσουμε τους ποδοσφαιριστές, τους υπόλοιπους, ώστε να δώσουμε την προσοχή μας περισσότερο στο πρωτάθλημα.